Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Βεργίνα Τηλεόρασης έναν αθλητή της Θεσσαλονίκης, έναν Ολυμπιονίκη, έναν κυπελούχο, τον κύριο Λευτέρη Κακιούση. Καλό απόγευμα, κύριε Κακιούση. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είστε ένα παιδί της Θεσσαλονίκης, ένας άνθρωπος του αθλητισμού που ως αθλητής έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, στις ομάδες που παίξατε ήταν της Θεσσαλονίκης. Ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ, ο Μακεδονικός. Δεν υπήρξε κάποια στιγμή οι σιρήνες των Αθηνών να κατέβετε να παίξετε μπάσκετ στην Αθήνα? Ναι, καταρχήν ξεκίνησα από το Μακεδονικό και είμαι ευγνώμων. Συνέχισα στον Ηρακλή, όπου και είμαι υπερήφανος που ανήκω στην οικογένεια του Ηρακλή. Ανήκω, λέτε, είστε μέχρι σήμερα στον Ηρακλή? Πιστεύω μέχρι να φύγουμε από αυτή τη ζωή εκεί θα ανήκουμε. Βέβαια, έχω περάσει και από άλλες ομάδες όπου και εκεί τρέφω μεγάλο σεβασμό, όπως παραδείγματος χάρη για τον ΠΑΟΚ, το Μαρούσι, την ΑΕΚ που ήμουνα και ως προπονητής. Ωστόσο, στο ερώτημά σας, ναι, είχε τύχει τότε η διοίκηση του Κώστα του Χαΐτογλου μία πρόταση από τον Κοσκοτά για να πάμε στον Ολυμπιακό, δύο παίκτες, εγώ και ο Παπαδόπουλος, αλλά τότε ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για να μπορέσει να φύγει κάποιος από τη Θεσσαλονίκη. Οι ομάδες, οι διοικήσεις των ομάδων ήταν και συναισθηματικά δεμένες με την ομάδα και πάρα πολύ δύσκολα μπορούσε να φύγει παίκτης να κατέβει. Αυτό το μετανιώσατε, γιατί ήσασταν 10 χρόνια η σημαία του Ηρακλή και μέχρι σήμερα λέμε μπάσκετ Ηρακλή και θα πούμε Λευτέρης Κακιούσης, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Αυτούς θυμάται πιο πολύ και από ξένους παίκτες, τον Ντόβς ή τον Ίγκραμ. Αλλά το μετανιώσατε, δεν πήγατε σε κάποια άλλη ομάδα που ενδεχομένως είχατε την πιθανότητα να κερδίσετε κάποιους, γιατί ο Ηρακλής δεν έκανε πρωταθλητισμό? Ναι. Είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Το έχω κάνει και εγώ στον εαυτό μου πολλές φορές. Ωστόσο, πάντα δίνω την ίδια απάντηση. Όχι, γιατί στον Ηρακλή γέμισα. Έκανα καινούριους και πολύ καλούς φίλους, οι οποίοι συνεχίζουν μέχρι και τώρα. Η διοίκηση δηλαδή του Ηρακλή τότε μέχρι και τώρα συνεχίζουμε και είμαστε πάρα πολύ καλοί, έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Ένας εξ αυτών, ο Νίκος Τζίκας, είναι και κουμπάρος μου, όπως και ο Πάμπης ο Ξανθόπουλος. Δηλαδή τότε οι ομάδες ήταν λίγο πιο οικογενειακές. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είχαμε μια πολύ έτσι καλή συμπεριφορά και μεταξύ μας και οι ομάδες ήταν πολύ στοχευμένες, χτυπούσαν, ο Ηρακλής ειδικά πάντα ήταν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, πάντα είμαστε στην τετράδα και πάντα προσπαθούσαμε για το όνειρο και αυτό με κάλυπτε σε όλα τα αθλητικά μου δρόμενα. Με έναν Άρη του Νίκου Γκάλη απέναντι, πέσατε σε εκείνη την περίοδο, ήταν δύσκολο για το κάτι παραπάνω, φαντάζομαι. Δύσκολα αθλητικά, ναι, για το κάτι παραπάνω, αλλά μας όθησε όλους σε επαγγελματικά συμβόλαια πολύ περισσότερο προς τα πάνω. Οπότε λίγο συμβαδίζουν αυτά τα δύο, λίγο συμψηφίστηκαν. Αυτά τα 10 χρόνια λοιπόν στον Ηρακλή είχατε και καλές στιγμές και κακές στιγμές. Φτάσατε και παίξατε και στην Ευρωλίγκα. Τότε νομίζω με τον Μπέρι δεν είχατε βγει. Τότε, ναι, ήταν με τον Μπέρι και μετά έρθε και ο Μακδάνιελ, καθώς έφυγε ο Μπέρι. Μετά έρθε ο Μακδάνιελ. Άλλο μεγάλο όνομα του NBA, Xavier Μακδάνιελ, σπουδαίος παίκτης. Ο χαρακτήρας σου ήταν λίγο περίεργος, εσείς που τον ζήσατε από κοντά, ήταν παρεξηγημένος, λέτε? Όχι, ήταν παρεξηγημένος, ναι, δηλαδή ήταν εκπληκτικό παιδί. Οι περισσότεροι ξένοι που περάσαν εκείνα τα χρόνια και ειδικά από τον Ηρακλή ήταν πάρα πολύ καλοί χαρακτήρες. Όσο για αφορά για τον Μακδάνιελ, ήταν ένα παιδί σαν χαρακτήρας πολύ οξύθυμος μέσα στο παιχνίδι, αλλά πολύ καλός χαρακτήρας και έξω από το παιχνίδι. Και ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του NBA που είχαν έρθει στην Ελλάδα, σαφώς, μετά τον Ντομινίκ Βίλκινς, δηλαδή 2-3 είναι μέσα. Έτσι, και ο Μακδάνιελ. Αν δεν υπήρχαν προβλήματα τραυματισμού και σωματικά, αυτοί οι παίκτες θα παραμένανε στο NBA. Αλλά τότε είχε προβλήματα με τα γόνατά του, δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό. Παρ' όλα αυτά ήταν ένας πολύ μεγάλος παίκτης σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Εκείνη τη χρονιά με τον Μπέρι και τον Σντόβς ήταν μια χρονιά που πραγματικά ο Ηρακλής είχε πάει πάρα πολύ καλά. Τι θυμάστε από εκείνη τη χρονιά? Μόνο νίκες. Μόνο νίκες και επιτυχίες. Ο Σντόβς πώς ήταν προσιτός? Για να μην αδικήσω τον φίλο μου τον Ντέιβ τον Ίγκραμ, ο οποίος αναμόρφωσε τον Ηρακλή, έδωσε μια άλλη τον εικόνα. Τον είδατε και τώρα που ήρθε πρόσφατα? Σαφώς, ναι. Έχουμε πολύ καλή σχέση, είναι
αδερφική σχέση, θα έλεγα. Γιατί ουσιαστικά το παιχνίδι μας ήταν εγώ να πασάρω σε αυτόν και αυτός να εκτελεί. Και πέρα από αυτό, έξω από τους αγωνιστικούς χώρους, είχαμε πάρα πολύ καλή σχέση, όπου και διατηρούμε. Αυτός δηλαδή αναμόρφωσε τον Ηρακλή, έδωσε άλλη εικόνα στον Ηρακλή και άλλη οντότητα. Από τότε ο Ηρακλής άρχισε να κυνηγά τις πρώτες θέσεις, να διεκδικούμε δηλαδή ό,τι μπορούσαμε να διεκδικήσουμε. Και μετέπειτα από τον Dave, ο Μπάρτ ήταν ένας πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν μπορούσε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά βλέπουμε τώρα ότι είχατε κάνει κόψιμο εδώ τώρα με την εθνική ομάδα. Α, με την Ισπανία, ναι. Όπου το έδωσε φάουλ. Ενώ είναι καθαρό, φαίνεται. Ναι. Φανταστική φάση, ναι. Σας διακόψα όμως. Λέγατε για τον Steve Μπάρτ. Όλοι κάνουμε λάθη, δεν κάνουμε μόνο διαιτητές. Λοιπόν, ο οποίος ήταν εκπληκτικός παίκτης, αλλά δεν μπόρεσε να παίξει πέρα από τις 4-5 αγωνιστικές γιατί είχε κάποια προβλήματα. Και μετά ήρθε ο Γιούρι, ο οποίος Σντόβς, εντάξει, ήταν, τι να πω, ένας παίχτης ορχήστρα, ένας παίχτης που έπαιζε τα βασικά του μπάσκετ, ο οποίος ήξερε το μπάσκετ και πάνω σε αυτό με την εκπληκτική, με το εκπληκτικό σκοράρισμα του Μπέρι, στήθηκε η ομάδα και ουσιαστικά διεκδικήσαμε, εγώ πιστεύω, μέχρι και το πρωτάθλημα θα μπορούσαμε. Δυστυχώς δεν το επέτρεψαν οι συνθήκες. Τότε ήταν ο Λευτέρης Σούμποντης προπονητής. Ο Λευτέρης Σούμποντης ήταν προπονητής, ο οποίος είχε πολύ μεγάλο μερίδιο, γιατί διατηρούσε και την ομάδα σε ένα εκπληκτικό επίπεδο και ψυχολογικά και σωματικά και, και πνευματικά. Είχαμε πάρει πάρα πολλά παιχνίδια στον πόντο που εκεί χρειάζεται όλοι να συμβάλλουν, και οι παίχτες και οι προπονητές. Αλλά νομίζω ότι αδικήθηκε αυτή η ομάδα που δεν μπόρεσε να πάρει έναν τίτλο. Θα μπορούσαμε να παίξουμε στην Ευρώπη. Στον τελικό χάσαμε από την Ταουγκρές στο τελευταίο κάρφωμα του Νίκου, του Κούβελα που βγήκε έξω. Εντάξει, πέρασαν πολύ καλά, πέρασαν πολύ καλές στιγμές. Πώς είναι να έχετε προπονητή, ας πούμε, το Λευτέρη το Σούμποντης, που μέχρι πριν λίγα χρόνια τον αντιμετωπίζατε μέσα στο γήπεδο σαν ντέρμπι Ηρακλή Άρη? Εντάξει, συμβαίνουν αυτά πολλές φορές. Όπως και εγώ με αντιμετωπίσαν άλλοι. Και τους είχατε με τα παίκτες. Και τους είχαμε με τα παίκτες. Συμβαίνει αυτό. Υπάρχει σεβασμός. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός και εμείς τουλάχιστον οι παλιοί που συναντούσαμε αυτές τις καταστάσεις δείχναμε το σεβασμό που πρέπει. Βέβαια, πάντα υπάρχει μία σχέση από πριν, αλλά όλοι ξέρουμε στο επαγγελματικό κομμάτι μέχρι που είναι τα όρια, μέχρι που είναι οι γραμμές που πρέπει να πλησιάσεις. Και βεβαίως μέσα από τον Ηρακλή ήρθε και η εθνική ομάδα, όπου έχετε παίξει και σε ευρωμπάσκετ και σε ολυμπιακούς αγώνες. Η εθνική ομάδα είναι ένα κεφάλαιο, θεωρείται η αγαπημένη, τη λέμε επίσημα αγαπημένη των Ελλήνων. Πώς, τι θυμάστε από την εμπειρία σας στην εθνική ομάδα και μετά βεβαίως ήσασταν και στο προπονητικό team? Ναι, εντάξει τώρα, η εθνική ομάδα είναι κάτι ξεχωριστό, δηλαδή... Το λέω την άποψη ότι επειδή εσείς είχατε στον Ηρακλή μπορεί να ήσασταν βασικός, αλλά στην εθνική ομάδα είχατε έναν Παναγιώτη Γιαννάκη μπροστά σας. Ναι. Εντάξει. Όταν είσαι εθνική ομάδα, ανά πάσα στιγμή, όταν χρειαστεί έστω και 10 δευτερόλεπτα και ένα λεπτό να μπει να παίξει, πρέπει να είσαι έτοιμος και να τα δώσεις όλα. Η εθνική ομάδα είναι κάτι εξαιρετικό. Πρέπει να το ζήσει κάποιος για να μπορέσει να πει τα συναισθήματα. Το συνέστημα λοιπόν είναι ότι καταρχήν παίζεις για τη χώρα σου, παίζεις για την πατρίδα σου, φοράς το εθνόσημο, ξεχνάς όλα τα υπόλοιπα και μπαίνεις μέσα και ο μοναδικός σκοπός είναι να κερδίσεις. Από ένα σημείο και μετά, όσον αφορά δηλαδή και την προπονητική που ήμασταν μαζί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, η ομάδα θα πω ότι είχε γίνει επαγγελματίας στο να κερδίζει. Είχε γίνει επαγγελματική ομάδα στο να φτάνει στις νίκες. Έτσι φτάσαμε δηλαδή και στα μετάλλια και στην δεύτερη θέση που πήραμε. Εσείς είστε και Ολυμπιονίκης, πέμπτη ναι, θέση Ολυμπιακός. Είμαι Ολυμπιονίκης σαν παίχτης και είμαι και δύο φορές Ολυμπιονίκης ως προπονητής, σαν συνεργάτης, σαν βοηθός του Παναγιώτη του Γιαννάκη. Και τελικά αυτό που μέχρι σήμερα συζητάμε είναι πώς χάσαμε εκείνο το τελικό με την Ισπανία τόσο εύκολα, κύριε Κακιούση, που ήσασταν τότε και στο προπονητικό team. Εντάξει, αυτό ξέρετε είναι τόσα χρόνια προσπαθούμε να βρούμε την απάντηση, δεν το έχουμε καταφέρει. Και χωρίς να παίζει ο Γκαζόλ. Ξέρετε, όταν κερδίσαμε τους Αμερικάνους, τα παιδιά όλοι μας δώσαμε πάρα πολύ ενέργεια, δηλαδή δώσαμε τα πάντα. Και ξαφνικά βρεθήκαμε, ας πούμε, μετά από μία ημέρα να είμαστε το φαβορί στο τελικό με τους Ισπανούς. Αλλά τα παιδιά είχαν αδειάσει. Δηλαδή, όταν πήγαμε στο ξενοδοχείο πίσω, θυμάμαι. Υπήρχε σαν να συναντάς την NASA, δηλαδή έβλεπες τόσα βάλ με τόσες κεραίες
Και όλοι προσπαθούσαν να πάρουν μια δήλωση. Μίλησε ο καθένας σε δύο-τρεις χώρες ο καθένας, δηλαδή δεν μπόρεσαν να κοιμηθούν τα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπορούν να συνέλθουν από αυτό το σοκ, γιατί ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη νίκη, έτσι. Την επόμενη μέρα στην προπόνηση προσπαθήσαμε με τον coach Γιαννάκη να επαναφέρουμε και σωματικά και πνευματικά τους παίχτες, αλλά αυτό τελικά αποδείχτηκε ότι δεν τα καταφέραμε. Mm-hmm. Πήγαμε δηλαδή στο παιχνίδι, το οποίο παιχνίδι βέβαια μπορώ να πω ότι η Ισπανία σε εκείνο το παιχνίδι έκανε το καλύτερο παιχνίδι που μπορούσε να πιάσει. Mm-hmm. Ό,τι ρίχνανε ήταν μέσα. Ναι, ένα ξέχαστο παιχνίδι βέβαια. Ναι. Και απ' την άλλη τώρα έχουμε φτάσει, είμαστε αρκετά χρόνια μετά και ψάχνουμε τη διάκριση ως εθνική ομάδα, κύριε Κακιούση. Υπάρχει ο Αντετοκούμπο που ελπίζουμε να παίξει στην εθνική, γιατί πραγματικά μας έχουν λείψει διακρίσεις με την εθνική ομάδα. Ναι. Έχει όλα τα φόντα πλέον η εθνική ομάδα. Έχει πλέον και έναν καταξιωμένο προπονητή με πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχει όλους τους παίκτες που χρειάζεται στη διάθεσή του. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να ξαναπάρουμε ένα μετάλλιο, το οποίο ας ελπίσουμε ότι θα είναι το χρυσό. Μακάρι. Πάμε όμως λίγα χρόνια πίσω και όταν τελειώσατε την θητεία σας στον Ηρακλή, πήγατε στον ΠΑΟΚ. Εκεί τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα θέλαν και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και εσείς ενδεχομένως. Τι συνέβη, γιατί δεν πήγε καλά η θητεία εκείνη στον ΠΑΟΚ? Γιατί. Εντάξει, πραγματικά ήταν πάρα πολύ άσχημο. Παρόλο που κερδίσατε και ένα κύπελο. Ναι, ναι. Ήταν λίγο άσχημο το όλο κόσεν όπως έγινε, όπως διαμορφώθηκε. Είχα κάποια. Ας πούμε την αλήθεια λοιπόν, γιατί έχω μάθει να λέω λίγο τα πράγματα όπως είναι όταν ερωτούμε. Ναι. Ναι. Είχα στο συμβόλαιο που, που είχε γίνει, ο κύριος Αλεξόπουλος είχε βάλει μέσα κάποια μπόνους. Mm-hmm. Για να πιάσω κάποιους στόχους, για να μπορώ να πάρω το συμβόλαιο που είχα και στον Ηρακλή κτλ. Όταν πήγα λοιπόν εκεί, στον επόμενο μήνα μου ζητήθηκε να βγάλω τα μπόνους τα οποία είχαμε βάλει ως ρήτρα εάν πιάσω κάποιους στόχους. Εκεί πάνω έγινε μια διαφωνία, ας πούμε, κτλ. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Η ομάδα απαιτούσε να γίνει αυτό. Με αποτέλεσμα να με στέλνουν στο κάτω γήπεδο του Παλίντεσπορ και να κάνω προπόνηση μόνος μου μέχρι να υπογράψω το καινούργιο συμβόλαιο. Αυτό είναι και λίγο σαν bullying. Ναι. Αυτό το θεώρησα λίγο. Και υποτιμητικό βεβαίως. Ανέτοιμο. Ναι, ανέντιμο. Λίγο άτιμο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο δεν συμφώνησα και από εκεί και πέρα δημιουργήθηκαν τα προβλήματα. Με το γεγονός μετά ήρθε ο Σερφ, ο οποίος ακολούθησε και αυτό την περπατημένη που του έλεγε διοίκηση και δεν είχα και τον ανάλογο χρόνο μετά. Άρα αυτό όταν σας χρειάστηκε η ομάδα με κάποιους τραυματισμούς, δώσατε εσείς το παρόν και παίξατε. Αυτό είναι ο επαγγελματισμός ο οποίος με διακατέχει μέχρι και σήμερα. Δηλαδή όταν καλούμε για ένα δευτερόλεπτο να μπω να παίξω, θα μπω να παίξω. Μάλιστα. Και μετά ολοκληρώσατε την καριέρα σας παίξω, νομίζω, στο Μακεδονικό. Ναι. Κλήθηκα μετά από το Μακεδονικό στο δεύτερο γύρο, γιατί η ομάδα στον πρώτο γύρο δεν είχε κάνει καμία νίκη. Κλήθηκα εγώ και ο Σούλης ο Μαρκόπουλος να πάμε στο δεύτερο γύρο να κάνουμε μια προσπάθεια να σωθούμε. Ο δεύτερος γύρος πραγματικά ήταν πολύ, πολύ δυνατός. Κάναμε 6 νίκες, αν θυμάμαι καλά, και χρειαζόμασταν άλλη μία για να σωθούμε. Τελικά δεν καταφέραμε να κάνουμε την 7η νίκη και πέσαμε. Και ο Μακεδονικός μετά συνέχισε στην Κοζάνη. Με τον Σούλη του Μαρκόπουλο και εγώ ανέλαβα προπονητή στον Ηρακλή. Όπου είχατε πάει πολύ καλά ως προπονητή στον Ηρακλή, υψηλή θέση είχε πάρει η ομάδα. Είχατε κάνει πολύ καλή χρονιά. Ναι, εκείνη ήταν μια εκπληκτική χρονιά, θα έλεγα, γιατί η ομάδα στήθηκε και οργανώθηκε 2 εβδομάδες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Τρίτη θέση είχατε πάρει. Ναι, γιατί και ο Ηρακλής είχε πολλά προβλήματα τότε οικονομικά. Mm. Φτιάξαμε ένα σχέδιο, ένα πλάνο. Να στηριχτούμε και ένα μοντέλο ελληνικό με το ελληνικό στοιχείο, το οποίο ακολουθήσαμε. Και αυτά τα παιδιά μας βγάλανε δηλαδή άσπρα πρόσωπους, γιατί βγήκαμε εκείνη τη χρονιά βγήκαμε 8η και την επόμενη τη χρονιά βγήκαμε 3η. Φαίνεται ότι έγινε δουλειά λοιπόν. Ποια είναι η διαφορά με τις αθηναϊκές ομάδες, γιατί πήγατε μετά στο Μαρούσι και στην ΑΕΚ, υπάρχει διαφορά του μπάσκετ της Θεσσαλονίκης με των Αθηνών? Τεράστια. Καταρχήν, τότε οι ομάδες των Αθηνών δεν είχαν κανένα οικονομικό πρόβλημα και η ομάδα ασχολούνταν μόνο με το στόχο που έβαζε. Εδώ η Θεσσαλονίκη ανέκαθεν από ένα σημείο και μετά πάντα υπάρχουν προβλήματα οικονομικά και πάντα προσπαθείς
να τα λύσεις όλα. Mm. Λίγο διοίκηση, λίγο με τον κόσμο, λίγο με τους παίχτες, λίγο με τα συμβόλαια, λίγο με τους δημοσιογράφους, πώς μπορείς να τα καλύψεις όλα. Καλά το λέτε, καλά το λέτε. Για να υπάρχει μια ισορροπία. Οπότε απομένει και λίγο μπάσκετ. Οπότε υπήρχαν πολλά προβλήματα πάντα. Η πίεση που είναι περισσότερο, στην Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα? Στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Γιατί άσχετα με τα προβλήματα που υπάρχουν στην ομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη, πάντα πρέπει να κερδίζεις. Όποιον και να παίζεις. Δεν έχει σημασία αν δεν έχεις παίχτες, δεν έχει σημασία αν δεν έχεις διοίκηση. Όταν παίζεις δηλαδή Άρης ΠΑΟΚ, πρέπει να κερδίζεις. Όταν παίζεις Ηρακλής ΠΑΟΚ, Άρης, πρέπει να κερδίζεις. Δεν βλέπει κανείς τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις. Εκείνη η περίοδος που παίζατε στον Ηρακλή είχε και μεγάλους και άλλους παίκτες. Ας πούμε ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν ένας μεγάλος παίκτης, ο οποίος όμως δεν έκανε τελικά την καριέρα που όλοι περίμεναν. Ναι. Είχε πάει και στην ΑΕΚ. Γιατί συνέβη αυτό, πιστεύετε? Κοιτάξτε, δεν είναι ότι δεν έκανε μεγάλη καριέρα. Έκανε καλή καριέρα ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Μετά που έφυγε από τον Ηρακλή, πήγε στην ΑΕΚ. Ξέρετε, και αντιμετωπίζει και διάφορα προβλήματα. Γίνονται αλλαγές, πα σε μια καινούργια ομάδα. Τον είχε πάρει ο Ιωαννίδης, τον πίστευε, ας πούμε. Τον πίστευε, ναι, ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι γιατί δεν έπαιξε στην ΑΕΚ, αλλά νομίζω ότι η καριέρα του ήταν αξιοσέβαστη. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, από όλη σας την θητεία και στην εθνική, στους συλλόγους που έχετε παίξει, ποιος θεωρείτε ότι ήταν ο δυσκολότερος αντίπαλος μέσα στο γήπεδο? Εντάξει, ο Γκάλης ήταν ένας παίχτης που... Είχατε την αποστολή να μαρκάρετε τον Γκάλη. Μπράβο, ναι. Πάντα εγώ τον μάρκανα τον Γκάλη. Και πάντα μου θυμάμαι τους προπονητές και ειδικά τον Γιατζόγλου που μου έλεγε πας δίπλα του, δεν κοιτάς τίποτα άλλο και προσπαθείς απλά να μην πάρει την μπάλα ή εν πάση περιπτώσει σταμάτα το να μην βάλει 50, να βάλει 40 ας πούμε και τα λοιπά. Πράγμα πάλι, πάρα πολύ δύσκολο πάλι. Βέβαια. Ο καλύτερος συμπαίκτης που είχατε? Σντόφς. Mm. Σντόφς, κατηγορηματικά, ναι. Δηλαδή, ένα λάθος να έκανες, πάντα το κάλυπτε. Έβγαινε κάποιο χέρι πάντα και σε τραβούσε, σε βοηθούσε πάντα. Ως προπονητή, πώς τον βλέπετε τον Σντόφς? Εντάξει, εμένα μου αρέσει η φιλοσοφία του. Είναι λίγο παρεξηγημένος. Είναι λίγο σκληρός, ενώ δεν ήταν έτσι σαν παίχτης. Mm. Ήταν ήσυχος σαν παίχτης. Ενώ σαν προπονητής βγάζει έναν χαρακτήρα πολύ δυναμικό και ειδικά προς τους παίχτες. Δεν είναι κακό αυτό. Νομίζω ότι φαίνει λίγο το Μάλκοβιτς. Αν και δεν τον είχε σε ιδιαίτερη συμπάθεια το Μάλκοβιτς ο Γιούρι. Ο καλύτερος προπονητής που είχατε εσείς ως παίκτης? Ο καλύτερος προπονητής που είχα ως παίκτης. Είτε στην Εθνική είτε στους συλλόγους. Ναι, δεν μπορώ να πω. Γιατί είχα πολύ καλούς προπονητές οι οποίοι πήρα από όλους και κάτι. Αλλά άλλος ήταν για την επίθεση, άλλος για την άμυνα. Θα αδικήσω αν πω κάποιο όνομα εδώ. Πάντως να σας πω λίγο, γιατί έχει σημασία να μου πείτε τη γνώμη σας. Ο Λευτέρης Ασούμπολης που τον είχαμε φιλοξενήσει μας είπε ότι ο καλύτερος προπονητής που είχε ήταν ο Άτσα Νικολίτς. Και το ίδιο θα σας εκπλήξει ίσως μας το πει ο Στίβ Γιατζόγλου, ότι ο καλύτερος προπονητής που υπήρχε ήταν ο Άτσα Νικολίτς. Κοιτάξτε, επειδή τον έζησα τον Νικολίτς, τον Νικολίτς ήταν ο τεχνικός διευθυντής του Ηρακλή επί Σούμπολης. Ήταν πολύ καλός προπονητής, εκπληκτικός προπονητής, στα βασικά. Ήταν προπονητής ο οποίος μπορούσε να μάθει μπάσκετ στα νέα τα παιδιά, να τα καθοδηγήσει, να τα οδηγήσει, να τα φτάσει μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα στο επαγγελματικό, στο πολύ υψηλό επίπεδο, με τους παίχτες, τους Αμερικάνους, τους Ιουγκοσλάβους κτλ. Υπήρχε πάντα ένα πρόβλημα. Δηλαδή ήταν μέχρι μια ηλικία πιστεύω, δηλαδή μέχρι 20-21-22 μπορούσε να πάρει ό,τι μπορούσε να δώσει και να πάρει από τον παίχτη. Από εκεί πέρα επειδή ήταν σκληρός, οι δυνατοί παίχτες, οι προσωπικότητες, υπήρχαν προβλήματα. Μάλιστα. Πολλοί προπονητές, και αυτοί οι δύο που προαναφέραμε, και ο Σούμπολης και ο Γιατζόγλου αλλά και άλλοι, έχουν εργαστεί και στο εξωτερικό και μάλιστα έχουν κατακτήσει και πρωταθλήματα και τίτλους και σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής και αλλού. Θα πηγαίνατε στο εξωτερικό? Ναι. Και έχω μετανιώσει που δεν έχω πάει στο εξωτερικό, σαν παίχτης και σαν προπονητής. Θα πήγαινα πολύ εύκολα γιατί πλέον νομίζω ότι η εξέλιξη είναι εκεί. Δηλαδή, όποιος μένει στην Ελλάδα, μάλλον βλέπετε κι εσείς ότι με την πρώτη ευκαιρία που υπάρχει κάποιος προπονητής να φύγει έξω, θα φύγει έξω. Ναι. Είναι σημαντικό. Σε μια περίοδο που το μπάσκετ δεν είναι αυτό που ήταν όταν εσείς παίζατε, που ήταν. Δηλαδή,
Βλέπαμε όλους τους αγώνες στην τηλεόραση, δηλαδή και Sporting Μίλωνα, θα καθόμασταν να το δούμε στην τηλεόραση όλα τα μάτς. Τώρα πλέον έχει πέσει σε δεύτερη, μπορεί σε τρίτη μοίρα το μπάσκετ. Τι χρειάζεται για να ξαναγίνει πρώτο? Καταρχήν πρέπει να γίνει ένας διάβλος επικοινωνίας επαγγελματικός, θα έλεγα, με όλους τους φορείς. Να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να προσπαθήσουν να αλλάξουν το μπάσκετ, γιατί αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι μπάσκετ, καταρχήν. Πρέπει να λυθούν όλα γύρω από το μπάσκετ και μετά νομίζω ότι θα βρεθούν λύσεις και εντός γηπέδου για το μπάσκετ. Αλλά αυτή τη στιγμή... Η αλλαγή που έγινε στην ΕΟΚ που έφυγε ο Βασιλακόπουλος, πώς το σχολιάζετε αυτό? Εντάξει, κάποια στιγμή θα γινόταν. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή, ήρθε η κατάλληλη στιγμή και ως ηλικία ο Βασιλακόπουλος, ο κύριος Βασιλακόπουλος, αλλά και ως προσφορά στο μπάσκετ, ήρθε η στιγμή να αλλάξει. Η προσφορά του είναι αναδιαμφισβήτητη, αυτό δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα ήρθε ένας καινούριος άνθρωπος με όνειρα, με ιδέες, με προοπτική. Μέλη να δούμε τι θα συμβεί, τι θα καταφέρει από αυτά που έχει πει. Και έχει πει αρκετά και εύχομαι να τα κάνει αυτά που έχει πει. Τώρα, εσείς βεβαίως είστε κοντά στο μπάσκετ και συμμετέχετε και στους αγώνες. Βλέπουμε εδώ και την προηγούμενη φωτογραφία, μπορούμε να δούμε. Με τον Νίκο τον Γκάλι, τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, τον Χρήστο Κωνσταντινίδη, εσείς, ο Ευθύμης ο Ρεδιάς, ο Νίκος ο Μπουντούρης, ο Παλουκάς, ο Τικούδης και άλλοι. Βλέπουμε ότι μετέχετε και σε αγώνες βετεράνων. Ναι. Πώς είναι αυτή η εμπειρία, να βλέπετε τους παλιούς φίλους και να παίζετε όμως? Βλέπω και τον Γιώργο τον Χρυσανθόπουλο, τον Άσο Καλακτερό και άλλους, τον Κώστα Τζαρτσαρή. Είναι εκπληκτικές στιγμές για δύο πράγματα. Γιατί συναντιέσαι με όλους αυτούς που σου ξυπνάνε αναμνήσεις. Συμπαίκτες και αντιπάλους. Συμπαίκτες και αντιπάλους, σαφώς. Ίσως και με τους αντιπάλους έχουμε και πολύ καλύτερες σχέσεις. Σου ξυπνάνε πολύ καλές αναμνήσεις λοιπόν. Και ένα δεύτερο, ότι αυτά τα παιχνίδια γίνονται για συγκεκριμένο σκοπό, για φιλανθρωπικό σκοπό, για άτομα που χρειάζονται πραγματικά ανάγκη. Έχουμε παίξει για παιδιά τα οποία έπρεπε να πάει στο εξωτερικό παιδί για να κάνει επέμβαση στο κεφάλι κτλ. Όλα αυτά, ναι. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία τα οποία όποτε και να μας φωνάξουν, όποτε και να μας καλέσουν, εμείς θα δώσουμε το παρόν. Και πόση ώρα αγώνα μπορείτε να βγάλετε? Κοίταξε, με το μυαλό μας 40 λεπτά. Με το κορμί μας τώρα κάνει ένα τρίλεπτο. Νομίζω αντέχει. Κλείνοντας σιγά σιγά την εκπομπή μας, κύριε Κακιούση, τώρα πλέον θα επανέλθετε επαγγελματικά στο χώρο του μπάσκετ? Ναι, πάντα έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, όταν κληθώ ή όταν με φωνάξει κάποια ομάδα, να ζυγίσω τις καταστάσεις και να ξεκινήσω να ξαναμπω στον αγωνιστικό χώρο. Θεωρώ ότι έχω αυτό το διάστημα που κάθισα λίγο, έχω ξεσκονίσει, έχω αρχιοθετήσει στο μυαλό μου τις καταστάσεις και νομίζω ότι είμαι έτοιμος να επιστρέψω. Κύριε Καρκιούση, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα μελλοντικά σας σχέδια και θερμά σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα στη Βεργίνα Τηλεόραση. Σας ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τελειώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Γεια χαρά.